Εκτός θέματος εκπομπής, γι' αυτό και το άφησα τελευταίο, το περί γενοκτονίας των ποντίων, όπου κάνατε τη δήλωση ότι δεν είναι γενοκτονία. Έκανα τη δήλωση ότι πριν από χρόνια ως δημοσιογράφος, συμμεριζόμενες απόψεις πολλών ιστορικών και πολλών διεθνολόγων, κάναμε διάκριση ανάμεσα στην εθνοκάθαρση, την αιματηρή και στο φαινόμενο της γενοκτονίας. Αυτό δεν σε τίποτα δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε το αίμα, τον πόνο, όσα έχουν υποστεί οι πόντοι από την θηριωδία των Νεοτούρκων. Αυτό είναι άλλο πράγμα και άλλο πράγμα γενοκτονία με αυστηρή επιστημονική έννοια. Γενοκτονία ήταν, κύριε. Εντάξει, δεν θα πω σε αυτό το διάλογο. Καμία αντίρρηση. Υπάρχουν απόψεις. Γενοκτονία. Υπάρχουν απόψεις. Καμία αντίρρηση. Εντάξει. Ούτε εγώ θέλω να επιβάλλω τις προσωπικές μου απόψεις ως κρατική πολιτική. Η κρατική πολιτική αναγνωρίζει ημέρα γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Αν όμως γίνει η συζήτηση ψύχρεμα και επαναλαμβάνω επί επιστημονικού επίπεδου, είναι άλλο πράγμα η εθνοκάθαρση όσο αιματηρή και αν είναι και άλλο πράγμα η γενοκτονία. Εσείς και το ολοκαύτωμα. Γιατί αισθάνεστε την ανάγκη να κάνετε αυτή τη διάκριση? Για δύο λόγους. Ο πρώτος διότι πιστεύω ότι υπάρχει μία υποβάθμιση του γεγονότος της γενοκτονίας όταν ειδικά, όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες, ονομάζουν τα φαινόμενα της εθνοκάθαρσης γενοκτονία. Η γενοκτονία σημαίνει προγραμματισμένη με βιομηχανικό τρόπο εξόντωση ενός ολόκληρου έθνους. Αυτό έγινε. Άλλο πράγμα. Αυτό έγινε, κύριε. Αλλά επαναλαμβάνω τώρα, για να είμαστε σαφείς, υπάρχουν αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων. Υπάρχει επιστημονική κοινότητα. Ας κρυθεί εκεί. Δεν είναι θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης αυτό. Και το τονίζω με σεβασμό στον πόνο των ποντίων από τη θηριωδία. Ναι, αλλά καταλαβαίνετε το βάρος. Καταλαβαίνετε το βάρος που έχει η δήλωση όταν γίνεται από τον Υπουργό Παιδείας. Είναι μια που διατύπωσα. Αποκτά απρόσθετο βάρος. Καμία. Γιατί είστε μέλος της κυβέρνησης. Διατύπωσα προ 7 ετών την άποψη αυτή. Την επανέφεραν κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές. Άλλο η προσωπική άποψη που μπορεί να διατυπώσει κάποιος ως πολίτης, ως δημοσιογράφος. Και άλλο η πολιτική που ακολουθεί. Είναι δεδομένη αυτή ως κράτος. Μάλιστα.